Τεταμένη παραμένει η ατμόσφαιρα στη Λέσβο ώρες μετά τα επεισόδια που εκτελήχθηκαν μεταξύ αστυνομικών και τούντων άσυλο που διαδήλωναν. Η ένταση το μεσημέρι της Δευτέρας προκλήθηκε όταν η αστυνομία δεν επέτρεψε στους περίπου 3.000 ετούντες άσυλο που έπαιρναν μέρος στην πορεία να φτάσουν στην πόλη. Οι μετανάστες έβαλαν φωτιά σε γύρω κτήματα, ενώ κάποιοι κατευθύνθηκαν μέσα από τα γύρω βουνά στη Μυτιλίνη, καταλαμβάνοντας την παραλιακή οδό μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης προειδοποιεί ότι οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα οριά τους και ζητά από την κυβέρνηση να κηρύξει τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι κάτοικοι του νησιού διαμαρτυρώμενοι έχουν κάνει κατάληψη στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του συνέλευσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μητεράκης δήλωσε ότι οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υποκίνησης τέτοιων αντιδράσεων, αναφερόμενος στη διαδήλωση των μεταναστών.